Αγαπημένη, υπέροχη, λατρεμένη Ελισάβετ Κωνσταντινή που είναι εδώ κοντά μας. Καλώς μας ήρθατε. Τι κάνετε? Βρήκαμε το καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να καθίσουμε εδώ. Γεια σας. Πάμε να καθίσουμε εδώ στον καναπέ μας, στην παρέα μας. Πάμε. Καλώς μας ήρθατε εδώ. Τα λέγαμε και από τη σύνδεση. Ναι. Έτσι που κάναμε τις προάλλες μεταγυρίσματα. Ναι, ναι, τα είπαμε λίγο. Ναι, τα είπαμε λίγο όσο προλάβαμε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε και εδώ στον Αλφα Κύπρου και εδώ στην Κύπρο γενικότερα. Είστε πάρα πολύ αγαπημένοι και στην Ελλάδα αλλά και σε εμάς εδώ στην Κύπρο. Το ξέρω. Το έζησα πολύ, ειδικά και πέρσι που ήμουν στο ΦΟΚ εδώ και κάναμε μια πολύ ωραία παράσταση, τη Λοξάνδρα. Το κατάλαβα. Το καταλάβαινα κάθε φορά που ερχόμουν, γιατί έρχομαι με παραστάσεις πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά πέρσι που έπαιζα κιόλας ήταν. Το νιώσατε ακόμη πιο πολύ, ναι, από τον, ναι, κόσμο. Ναι, αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχετε πολύ πηγενέλα τώρα κάθε εβδομάδα. Έχουμε πολύ πηγενέλα, εδώ και μήνες. Πώς είναι για εσάς αυτό το πηγενέλα? Δεν με πειράζει. Άμα είναι ήσυχα τα πράγματα και περνάω καλά, είμαι καλά. Άμα δεν είναι ήσυχα, με δημιουργεί εκνευρισμό. Ναι. Μια πολύ διαφορετική δουλειά, ένα πολύ σπουδαίο και διαφορετικό παραμύθι, έρχεται 5 του μήνα. Ένα μεγάλο στοίχημα. Μεγάλο στοίχημα που το χρωστάμε όλοι στο Λόρι, βέβαια, το Λόρι ζει τον πολύ αγαπημένο σας εδώ. Εγώ τον γνώρισα όταν ήρθε να μου ζητήσει να είμαι στη δουλειά και είχα ακούσει πια, είχα ρωτήσει και είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει πολύ ωραίες δουλειές και σε αυτή τη δουλειά έχει πολύ ωραία σκέψη, πολύ ωραία γραφή. Είμαι χαρούμενη δηλαδή που συναντηθήκαμε μαζί, γιατί είναι συναντήσεις στη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Οι δουλειές δεν είναι τυχαίες και μου αρέσει, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που δεν ήθελα να είμαι σε πολλές δουλειές άλλες και εδώ ήθελα να είμαι. Με παρέσυρε με το παραμύθι του και με τη γραφή του και με τη σκέψη του ο Λόρις. Πολύ ωραία πράγματα. Άρα είστε από τους ανθρώπους που εσείς τη δουλειά σας δεν τη βλέπετε ως ένα κομμάτι απλά καθαρά ψυχρά επαγγελματικά. Είναι συνάντηση για εσάς, ανθρώπων, ψυχών, η επαφή, ναι, θέλετε να υπάρχει. Δεν είναι τι θέλω, πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς είναι συναντήσεις, ακόμα και αυτή που κάνουμε τώρα εδώ. Ναι. Και ανταλλάσσουμε πράγματα, δεν είναι τυχαίο τίποτα. Και μάλλον έπρεπε να συναντηθώ και με τον Λόρι και με όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη δουλειά. Από την Τζούλη, τη Γιάλα που έκανε τα κουστούμια, τα οποία είναι, λες και εσύ κοιτάω και εμένα που είμαι πολύ αρκετά γελία, πώς λέτε κι εσείς. Ναι, από την Τζούλη, τη Γιάλα που έκανε τα κουστούμια, τα καταπληκτικά που ραφτήκανε πάνω μας, που τα παπούτσια είναι ίδιο, από το ίδιο ύφασμα που φοράμε τα φορέματα, ναι, στη λεπτομέρεια εποχής δηλαδή. Εποχής κανονικά τα πάντα. Ναι, 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 μέχρι το... το Τζοβάνι, το Τζανέ, το σκηνογράφο. Το σκηνογράφο. Βέβαια. Με το Θοδωρή το Λουκέρι, το βοηθό του, που μαζί φτιάξανε ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίους χώρους για να δουλεύουμε, που πραγματικά σε πάνε στο μεσαίωνα. Βοηθάνε την υποκριτική, ναι, σου δηλαδή. Βοηθάνε να προχωρήσει το πράγμα. Τα ρούχα τα βάζεις και μπαίνεις και σε αυτό το χώρο και θες να παίξεις. Μπαίνετε στο κλίμα, κατευθείαν βοηθάει. Στο κλίμα, ναι. Πολύ χαρούμενοι. Ο δικός σας ο ρόλος, πώς θα σας δούμε, αν και από τα τρέιλερς έχουμε καταλάβει ότι δεν είστε και πολύ καλά στη σειρά. Δεν είμαι και πολύ καλά. Βέβαια δεν είναι και κανένας και πολύ καλά. Έχει καταφέρει ο Λόρι να μην είμαστε κανένας καλά. Είναι μια γυναίκα. Δεν έχω ξανακάνει τέτοιο ρόλο, η αλήθεια είναι. Μου αρέσουν οι άντρες. Πολύ. Και είμαι και πάρα πολύ αυταρχική, είμαι κακιά, ζηλεύω την αδελφή μου, την Κατερίνα την Παπουτσάκη, ερωτεύομαι τον άνθρωπο που έχει ερωτευτεί, τον Νίκο τον Κουρί. Ναι. Ενώ το ξέρετε. Αυτή είναι το... Όχι, δεν το ξέρω. Α. Δεν το ξέρω. Α. Αλλά βλέπω τον Κουρί και τον ερωτεύομαι και μετά μαθαίνω, ας πούμε, τι γίνεται. Από τον Αντώνη τον Κατσαρή που κάνει το μάγο, αν το δείτε, είναι... φυσιογνωμία. Είναι όλοι ένας και ένας. Η Λένια, η μαμά μου, ναι, η Σωρόκου, την αγαπώ. Την αγαπώ. Και τον Γιάννη, τον Ποστοντζόγλου και όλα τα παιδιά εκεί. Εμείς είμαστε δηλαδή του παλατιού, αλλά είναι και τα παιδιά ο Λόρις, ο Λοϊζίδης, μαζί με τον Φώτη, τον Γεωργίδη και τον... Και τον Μάριο. Τον Μάριο, τον Δημητρίου και τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος είναι μαζί μας, είναι του παλατιού, αλλά είναι και μαζί τους. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Γίνονται πολύ Είχατε ωραία. Μια ανησυχία για το ότι είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα? Καμία. Ίσα γι' αυτό είμαι εδώ.
χαρά πολύ μεγάλη είχα. Ναι. Καμία ανησυχία δεν είχα. Όχι, ίσα ίσα. Δηλαδή τι να σταματήσω. Ναι. Τι ωραία, ένα σύριαλ να μην είσαι στον καναπέ, να μαλώνεις, να κάνεις τη θυμωμένη. Να... Ένα σύριαλ διαφορετικό. Ναι. Είμαι χαρούμενη πολύ. Και είναι και δύσκολες οι κωμωδίες. Είναι πιο δύσκολο είδος νομίζω από το δράμα. Στο δράμα έρωτας, απιστία, παιδιά, έρωτες, πάθη, λάθη. Λίγο πολύ η συνταγή είναι παρόμοια σε δραματικές σειρές. Στην κωμωδία νομίζω ότι εκεί είναι πιο μεγάλο το στοίχημα για ένα σεναριογράφο. Είναι πιο μεγάλο και το για στοίχημα τους ηθοποιούς. Και για μένα είναι μεγαλύτερο διότι προσπαθώ να παρακολουθήσω και τη σκέψη του Λόρη, γιατί ο Λόρης έχει γράψει ένα κείμενο που έχει κωμικά στοιχεία τα οποία δεν είναι ακριβώς συμβατά με τα ελληνικά. Δηλαδή έχει ένα χιούμορ που δεν είναι συνηθισμένο. Ναι. Είναι το δικό του το χιούμορ. Έχει λίγο ανάποδη σκέψη. Έχει λίγο καμένη σκέψη. Κατάλαβες, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που το υπηρετώ. Μόλις το καταλάβω, ναι. Γιατί στην αρχή μένω και λίγο καμιά φορά, μόλις το καταλάβω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα μου, γεια σου, καλό σου απόγευμα. Έκπληξη σου κάναμε, έκπληξη. Κορίτσι μου καλό. Κορίτσι μου. Τα λες ωραία εκεί, ωραία τα λες ακούω. Τα λέω ωραία, κοίταξε τώρα, κοίταξε εμένα και κοίταξε την φωτογραφία της Κατερίνας. Και της λέω ότι είναι, κάτσε λίγο Κατερίνα γιατί σε βλέπουμε στην τηλεόραση και λέω είσαι ασχημό, από που και κανένας άντρας δεν θα πάει μαζί σου. Δεν έχω δίκιο. Ναι, απόλυτα, δεν είναι πράγμα που φαίνεται. Αγάπες μου, τι κάνετε κορίτσια εκεί, τα λέτε ωραία. Λοιπόν, η Ελισάβετ είναι εξαιρετική, θα το πω γρήγορα τώρα γιατί πρέπει να πάμε και στο γύρισμα. Είναι στο γύρισμα. Είναι εξαιρετική, πιστεύω ότι θα κάνει τρελή επιτυχία με αυτό το ρόλο, το πιστεύω την πρώτη στιγμή. Είναι εξαιρετικά γραμμένο και εξαιρετικά δεγμένο από την Ελισάβετ που το απογειώνει και το αποθεώνει. Ο Λόρης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει γράψει ένα φοβερά ωραίο πράγμα. Έχει γράψει φοβερά ωραίο πράγμα. Η Ελισάβετ φυσικά το απογειώνει, όπως είπα προηγουμένως. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Το περιμένουμε πώς και πώς το πρώτο επεισόδιο. Η αλήθεια, 5 του μήνα που έχουμε την πρεμιέρα εδώ στον Αλφα Κύπρου. Τι ώρα. Και το περιμένουμε πώς και πώς. 9 και 4. Ναι. Καλή μας επιτυχία. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δουλειά που αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει. Έχουμε κάνει όλο το καλύτερο που μπορούμε. Και νομίζω ότι θα αρέσει βασικά. Έχει πολύ πλάκα. Και είναι πολύ καλοκαιρισμένο. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχετε δέσει όλοι πάρα πολύ και περνάτε υπέροχα και πίσω από τις κάμερες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και ο Λόρης έχει διαλέξει πολύ, έχει κάνει φοβερό κάστινγκ. Έχει διαλέξει και εκτός από καταπληκτικούς τοπιούς, έχει διαλέξει και καταπληκτικούς ανθρώπους. Και ο Αλέξανδρος Μπανταζούρης φυσικά σε απόλυτη συνεργασία έχουν κάνει μια πολύ καλή, πολύ ωραία δουλειά. Με πολύ καλό ρυθμό, συντονισμό, με χιούμορ. Ο ένας σέβεται το ρόλο του άλλου και γενικά είναι πάρα πολύ ωραία όλα και αρμονικά. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορίτσι. Να σε αφήσουμε, Κατερίνα μου, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να επιστρέψεις στο γύρισμα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και σε ευχαριστούμε μου, πολύ. Φιλάκια πολλά. Αγάπη μου. Να περάσουμε όλοι ωραία. Φιλάκια πολλά, καλή μας επιτυχία. Γεια σου, καλή επιτυχία. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα και συνεργάζομαι με την Κατερίνα, γιατί γνωριζόμασταν, έχουμε και κοινούς φίλους, έχουμε βρεθεί, αλλά δεν είχαμε δουλέψει ποτέ πρώτη μαζί. Φορά που δουλεύετε μαζί. Και είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις με ανθρώπους που είναι ασφαλείς, που θέλουν το καλό της δουλειάς, που μπορείς να συνεννοηθείς. Ναι. Γιατί πρέπει να μπορείς να συνεννοηθείς με τον συνάδελφο. Ναι, σίγουρα. Να πεις μήπως το κάναμε έτσι, μήπως το κάνουμε αλλιώς. Είναι ένα πολύ καλό και ασφαλές πλάσμα. Δηλαδή δεν έχει ζήλια, είναι καλή, είναι γλυκιά, δεν πάει ο νους της στο κακό. Είναι πολύ χαρούμενη που και την γνώρισα. Και να τελειώνει και η σκηνή και να έχεις να πεις και δύο κουβέντες με τον άλλον. Να μην είναι. Και να τον ρωτήσεις, μη ήμασταν καλοί, ήταν κάτι, με κοίταξες κάπως, πώς ήταν. Να συνεννοηθείς. Ναι. Να συνεννοηθείς. Η δουλειά του σκηνοθέτη είναι να μας έχεις έναν έλεγχο, αλλά θες και με τον συνάδελφο. Απροπό, μια και μίλησε και για τον Αλέξανδρο, τον είχα αφήσει τελευταίο, τον Μπανταζούδη. Έχει κάνει δουλειά στην Ελλάδα που το ξέρω εγώ από την Ελλάδα και πάντα ήθελα να δουλέψω μαζί, ναι, του. Και είναι ωραία που συναντηθήκαμε εδώ στην Κύπρο πολύ με τον ωραία. Αλέξανδρο τον Μπανταζούδη και με τον βοηθό του, τον Μιχάλη, τον Βογιατζάκη, που κάνουν μια πολύ ωραία ομάδα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, αλλά όσους είπα τους είχα πολύ στο νου μου να τους πω. Ναι. Ήθελα πολύ να μην ξεχάσω. Σας έχει τύχει να είστε σε δουλειά και να μην υπάρχει αυτό το... Ναι, Χριστιανά, ναι. Μου έχει τύχει. Πώς δεν μου έχει τύχει, εννοείται. Ξέρω και εγώ. Μπορεί να είστε πολύ τυχεροί. Όχι, δεν είμαι τόσο τυχερή. Μου έχει τύχει πολύ. Ναι. Και πώς αντιμετωπίζατε, με τόσα νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα. Κατάλαβα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα. Έχεις νεύρα. Θες να συνεννοηθείς. Ναι. Θέλεις να.
Μα οι άνθρωποι με τους οποίους δεν μπορείς να συνοηθείς, καταλαβαίνεις μετά, είναι από φόβο, από ανασφάλεια, από... Και άρα δεν μπορούν να ανοίξουν και να καταλάβουν να μπορέσουν, ναι, να δώσουν. Δεν φταίνε, αλλά... Αλλά ούτε και εσύ, ούτε δεν μπορεί να γίνει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει δουλειά σου. Τώρα εσύ έναν να είχες την παρέα σου εκεί που είδα τόσα ωραία, όμορφα παιδιά και χαμογελαστά, έναν να είχες που να ήταν λίγο ζαβός, δεν θα είσαι, δεν θα είχες αυτό το χαμόγελο. Θα είχες πάντα λίγο το νου σου. Θες να είναι και εκεί και εκεί λίγο πιο γίνεται χαλά. Ωραία. Περάσαμε κάποιες δυσκολίες στην αρχή, στεναχωρηθήκαμε, περάσαμε όπως σε όλες τις δουλειές. Αλλά τώρα που τακτοποιηθήκανε όλα και έχουν μπει σε έναν δρόμο, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περιμένουμε με χαρά το αποτέλεσμα αυτής, ναι, της δουλειάς. Γιατί έχουμε κουραστεί πολύ για αυτή. Λοιπόν, θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο και μετά θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πολλά πράγματα όσα προλάβω. Δηλαδή, αχ, τι ωραία, να τα πούμε όλα. Darling, are you for that? How are you both? Να σου πω κι εγώ κάτι. Ούτε εγώ φοβάμαι. Έρχεται. Είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς. Μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, θεατρική, με ένα μοναδικό ταμπεραμέντο. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Πρόσεξες τίποτα διαφορετικό επάνω μου? Ότι μου γίνατε και σε δεκαλύστριες, τριφερούδια μου, ε! Το ταλέντο της απαράμιλο και αστήρευτο. Και αυτή η δουλευτάρου και πεισματάρα. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι μια αληθινή και γνήσια κομική ηθοποιός της Ελλάδας. Και όχι μόνο. Από μικρή Ελισάβετ ήταν ανυπόταχτη, όπως λέει η ίδια, και αγοροκόριτσο. Θυμάται να παίζει στις αλάνες και να τριγυρνάει με τα αγόρια της γειτονιάς μέχρι αργά το βράδυ. Έχασε τον πατέρα της όταν ήταν 2,5 χρόνων. Η μητέρα της αναγκάστηκε να αναλάβει το βαρύ φορτίο να αναθρέψει μόνη της την κόρη της. Αυτό διαμόρφωσε το χαρακτήρα της. Η μητέρα της έγινε πιο αυστηρή και η Ελισάβετ πολύ ζωηρή. Τελειώνοντας το σχολείο δεν είχε καμιά φιλοδοξία για την επαγγελματική της σταδιοδρομία. Ωστόσο η μητέρα της ανέλαβε και πάλι δράση. Έκανε τις κινήσεις της και την περίμεναν 2 θέσεις εργασίας. Η μία στην τράπεζα και η άλλη στην εφορία. Από την άλλη η Ελισάβετ το μόνο που δεν ήθελε ήταν να πάει στο δημόσιο. Έτσι άρχισε να κάνει περιστασιακές δουλειές όπως σε δικηγορικό γραφείο και σε ασφαλιστική εταιρεία. Παντρεύτηκε, άνοιξε το σπιτικό της, όμως η ίδια δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένη με την εξέλιξη των πραγμάτων. Έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ήταν μόλις 23 χρόνων και ένιωθε ότι όλο αυτό την οδηγούσε σε αδιέξοδο. Μοναδική της λύση ήταν να χωρίσει. Όπως και έγινε, κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή της και το θέατρο. Από μικρή συμμετείχε σε παραστάσεις. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο, τη μάγεψε από το πρώτο λεπτό και ήταν αυτό που θα τη βοηθούσε να βρει διέξοδο από τη ρουτίνα που την κούρασε. Η Ελισάβετ έπαιξε σε πάρα πολλά θεατρικά έργα. Ζυμώθηκε στο θέατρο, γαλουχήθηκε, καλλιεργήθηκε πνευματικά, ορίμασε καλλιτεχνικά, κέρδισε απίστευτες εμπειρίες και έγινε αγαπητή στο θεατρόφιλο κοινό, το οποίο την τίμησε και συνεχίζει να την τιμά, χαρίζοντας της κάθε φορά ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα σε μια κατάμεστη αίθουσα. Εγώ τώρα σκότω ή αυτοκτονώ. Δύσκολο να ξεχωρίσεις τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις. Ωστόσο στο Νάμλετ, στο Τρίτο Στεφάνι, στο έργο «Ο παππούς έχει πίεση» και «Εγώ ηγωγώ» είναι μερικές από αυτές που έδωσε ρεσιτάλ και απέδειξε περίτρανα το πληθωρικό της ταλέντο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μπορεί να καθιερώθηκε μέσα από το θέατρο, ωστόσο η τηλεόραση της χάρισε τη λάμψη που της αρμόζει. Αρχικά της δόθηκαν κάποιοι μικροί ρόλοι σε σειρές όμως που έγραψαν ιστορία. Είχε λίγα λόγια συνήθως, ήταν όμως αρκετά για να δείξει το ταλέντο της και να την εμπιστευτούν τα άτομα που αργότερα θα την έκαναν πρωταγωνίστρια. Να σας πω, σας μυρίζει καρπούζι. Το πρωί μου μυρίζει καρπούζι. Το αντιλιακό μου είναι. Όχι, όχι, δεν είναι το αντιλιακό σου. Καρπούζι είναι. Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι. Ας το διάλογο. Ναι, θες να σου βάλω λίγο. Έχει κουκούτσια. Α, θα σφαχτούμε τώρα. Θα σου ζητήσω την άδεια. Ευτυχώς που δεν σε είδε η Γκέλη, η Τίνα και η Ντόντι που πίναν καφέ εκείνη την ώρα στην πλατεία. Τι είναι αυτές, σκυλιά? Οι φίλες μου ανόητοι. Γιατί ονόματα είναι αυτά που έχουν?
τις αρχές της δεκαετίας του 90 που εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη μέχρι και σήμερα, έπαιξε σε πάρα πολλές σειρές, επιτυχημένες και αξέχαστες, όπως Για Πάντα Φίλες, Αριστοτέλης ο Άριστος, Οι Μάγισσες της Σμύρνης, 7 Θανάσιμες Πεθερές, Άσπρα Μπαλόνια και άλλες. Ωστόσο, ο ρόλος που απογείωσε την καριέρα της ήταν αυτός της Ζουμπουλίας, στη σειρά Στο Παραπέντε. Βασίλισσα θα σε κάνω, του κάτω κόσμου! Αυτό το διαμέρισμα ήταν του Ανιψιού. Συγχωρέθηκε. Ξέρεις πόσα έχω ακόμα δικά μου? Πόσα είσαι, χαράλαπε? 5. Και τι τα κρατάς για πρίκα, ε? Η επιτυχία του οποίου οφείλεται στην ίδια την Ελισάβετ, γιατί η ίδια έκτισε το ρόλο, δημιούργησε αυτό το χαρακτήρα, είχε μέσα της τη Ζουμπουλία, την αγάπησε πολύ και γι' αυτό η επιτυχία του εκτοξεύθηκε. Παράλληλα ξεκίνησε και την κινηματογραφική της διαδρομή, συμμετέχοντας σε αρκετές ταινίες, όπως Το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, Η Λίζα και όλοι οι άλλοι, και Μόλις χώρισα. Αυτά να πιστεύω ότι ο γεροδίκτος ήξερε τα πάντα. Και ποιος μας πιάνει. Στο μεταξύ, η Ελισάβετ γνώρισε τον ταξιάρχη. Παντρεύτηκαν και μετά από 17 χρόνια κοινής πορείας αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, απέκτησαν τη μοναχοκόρη τους Μαρία, η οποία πια είναι και αυτή ηθοποιός. Η Ελισάβετ μπορεί να άργησε να βρει το δρόμο της, ωστόσο η πορεία της στο χώρο της υποκριτικής μετράει ήδη 30 χρόνια. 30 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, γεμάτη δυσκολίες και πολλές απαιτήσεις. Τίποτα δεν της χαρίστηκε. Αντίθετα, δούλεψε με υπομονή και επιμονή και τα κατάφερε. Κατάφερε να κάνει το όνομά της περιζήτητο και να πρωταγωνιστεί ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας. Άλλωστε, απέδειξε ότι αυτό της αξίζει και τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Μάλιστα, κάνατε κάποια ψαξίματα. Κάναμε. Με τρομάξατε. Πήγατε πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Σε διάφορες στιγμές. Δείξατε και το πρώτο σύριαλ που έπαιξα ποτέ. Εσείς μπήκατε μετά τα 29 στο θέατρο, έτσι δεν είναι? 29 τέλειωσα τη σχολή. 29. Άρα εκεί ήμουν που... καλά. Όχι. Σκεφτόμουν τι ήθελα. Ξέρατε πολύ καλά στα 29 πια, αν θέλατε. Ήξερα, ναι. Αυτό. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, βέβαια. Μετά όταν μπήκατε. Πολύ σκληρά τα πράγματα στην Αθήνα. Άμα δεν έχεις γνωριμίες, ναι. Άμα δεν έχεις οικογένεια που μπορεί να γνωρίζει κάποιους φίλους, θα... Ναι. Ταλαιπωρήθηκα, κάπως να τρουπώσεις, ναι. Που λέμε. Μάλιστα. Να τρουπώσεις λίγο, ταλαιπωρήθηκα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη για όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει. Πολύ χαρούμενη, πολύ, με πολύ αγάπη τα έχω κάνει. Πράγματα που βλέπω και που λες τώρα, θα πήγαινες τώρα, μπορεί όχι, αλλά τότε τόσο πολύ το αγαπούσα και τόσο πολύ το υποστήριζα. Πού είναι εγώ, είναι τα βήματά μου, είναι η δουλειά μου, είναι... Κάθε τι έχει αφήσει και κάτι. Έχει αφήσει, ναι. Και δεν, ενώ δείχνετε εικόνες, δεν είπατε για το τρίτο στεφάνι, δεν είπατε για μια παράσταση που τώρα τέλειωσε από το κρατικό. Έκανα την Εκάβη που ήταν πολύ μεγάλη παράσταση και αυτή, πολύ μεγάλος ρόλος, νομίζω ο μεγαλύτερος της καριέρας ναι. μου. Πολύ μεγάλος ρόλος, νομίζω η Εκάβη περιέχει όλους τους ρόλους που έχω κάνει ποτέ. Όλους τους γυναικείους που έχω κάνει, που πιθανόν και θα κάνω, τους περιείχε η ΕΚΑΒΗ. Ήταν μεγάλος ρόλος. Βρίσκετε στοιχεία μέσα σας εσείς όταν δουλεύετε ένα ρόλο και ανακαλύπτετε καινούργια στοιχεία δικά σας? Πώς αλλιώς, ναι βέβαια. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά μας είναι, δεν σταματάς ποτέ να παρατηρείς. Και το παρατηρείς, το παρακολουθείς, το σκέφτεσαι, μένει μέσα σου. Και όταν χρειάζεται το ανασύρεις. Που έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι έτσι όλα τα έχουμε μέσα ναι. μας. Απλώς επιλέγουμε τι να κάνουμε. Άλλος είναι γκρινιάρης, άλλος δεν είναι. Αλλά μπορεί να δει και να καταλάβει, να επιλέξει να είναι. Γι' αυτό και μπορούμε και να τα αλλάξουμε κιόλας. Έχετε τόση αυτοπεποίθηση όσο φαίνεται? Γιατί φαίνεστε μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση. Ότι ξέρετε πολύ καλά τι θέλετε, τι δεν θέλετε, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και το λέτε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έχω. Δεν ξέρω αν αυτό όμως καθιστά μια ολόκληρη αυτοπεποίθηση. Μπορεί να είναι κομμάτια, ξέρεις. Μπορεί να είσαι σε κάποιο σημείο, σε κάποιο να μην είσαι. Αλλά γενικότερα, ναι, νομίζω ότι πια δεν θα έπρεπε. Έχω μεγαλώσει κιόλας. Να καταλήξω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά ακόμα και αν κάνω κάτι που δεν μου αρέσει για κάποιους λόγους, αλλά μου αρέσει για κάποιους άλλους, πάλι θα το υποστηρίξω. Ναι, θα το υπηρετήσετε καλά. Θα το υπηρετήσω καλά, ναι. Ναι, μπορώ. Στους ανθρώπους πια όμως
πολύ καθαρά μπορώ να πω με αυτόν μπορώ, με αυτόν δεν μπορώ. Είστε αυστηροί πια με τις ανθρωπινές σας σχέσεις. Ναι, νομίζω μου φτάνουν αυτά που έχω. Είναι λίγα και καλά, έχω φίλους πολύ καλούς στην Ελλάδα, εννοείται, αλλά έχω φίλους και πολύ καλούς εδώ στην Κύπρο. Ναι. Μάλιστα. Και χαίρομαι. Πάμε λίγο πίσω στο παραμύθι, γιατί την Παρασκευή παραμύθι, έχουμε εννοείται. Την πρεμιέρα. Εσείς τι έχετε να πείτε στον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα δει και θα τον κερδίσει σε αυτά τα τρέιλερς που βλέπουμε, σε αυτή την ιστορία που έρχεται? Καταρχάς είναι μια ιστορία, είναι ένα παραμύθι σουρεάλ. Ένα παραμύθι στο μεσαίωνα που θυμίζει λίγο Game of Thrones, αλλά κωμωδία. Δηλαδή έχουν να δουν και να γελάσουν και να παραμυθιαστούν μέσα από το παραμύθι, να δουν κάτι διαφορετικό. Περνάμε τόσο καλά εμείς που είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουν. Δηλαδή για την Κύπρο αν με ρώταγες το υπογράφω ότι θα σκίσει. Ναι. Λίγο σκέφτομαι την Ελλάδα, γιατί πραγματικά είναι λίγο παράτολμο, είναι λίγο παραπανίσιο. Που εγώ τρελαίνομαι, ναι, από τη χαρά μου που είναι παραπανίσιο βεβαίως, και γι' αυτό και το υπηρετώ με όλη την τρέλα αυτή που έχω, γιατί λέω δεν θα ξαναβρω δουλειά μετά από αυτό. Δεν θα ξαναβρω δουλειά μετά από αυτό, λέω αστεία. Περιμένω και τους φίλους δηλαδή κάτω στην Ελλάδα που το περιμένω, και αυτοί όλοι όμως πάρα πολύ. Τα teaser ήταν πάρα πολύ ωραία και τα τρέιλερ. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά και η παραγωγή, αλήθεια είναι, μας στηρίζουν ο Αλφα. Τώρα εντάξει, περνώ και το σπίτι μας, είμαστε εδώ. Γιατί περάσαμε, σας είπα, και λίγο δύσκολα, γίνανε διάφορα λάθη και είμαστε όλοι εκεί. Εντάξει, είναι μια τεράστια παραγωγή. Τεράστια παραγωγή, έχουν δώσει πολλά λεφτά οι άνθρωποι να φτιάξουν όλα αυτά τα σπίτια και τους χώρους. Και εμείς δώσαμε όμως την ψυχή μας. Και συνεχίζουμε. Και δεν γίνεται να μην πάει καλά. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα πάει καλά. Είμαι σίγουρη ότι πολύ ότι θα αρέσει. Πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα λοιπόν για το παραμύθι μας. Σε δύο μέρες λοιπόν έχουμε την πρεμιέρα και έχουμε διπλό επεισόδιο την Παρασκευή. Θα τα απολαύσουμε διπλά, και εδώ, έτσι. Θα τα απολαύσουμε διπλά το παραμύθι. Τελειώνει το πρώτο, αρχίζει το δεύτερο κατευθείαν. Οπότε καθυλωμένοι όλοι στον καναπέ, στο σαλόνι μας, έτσι να το απολαύσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ωραία. Ξέρω ότι επειδή είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε, μπορεί να μην νιώθετε πολύ άνετα. Μια χαρά, νιώθεσαι πολύ, θυμηθήκατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα να κάνεις ένα ωραίο μωράκι. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και να σου είμαστε και γούρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ, ειλικρινά. Θα έρθουμε και στα γυρίσματα έτσι να σας συναντήσουμε, γιατί θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις από τα γυρίσματα με το παραμύθι. Και έχουμε πάρα πολλά να δούμε, να πούμε, αλλά και να μάθουμε έτσι μικρές πληροφορίες πριν από την μεγάλη πρεμιέρα φυσικά. Ένα πράγμα ξέχασα να πω για το Σάββατο Χρυσό μου που κάνει τα φώτα, αλλά και για τη φίλη μου την πολύ ξένη, τη Σάβα, που κάνει μαζί με την Νίκη την Αναστασία πριν από τις Ιαμές. Ήθελα να το πω, δεν ήθελα να το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κορίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.